Υπουργέ, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, τουρίστες, ντόπιοι και ξένοι του Πλακιά είναι ανάστατοι και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου εξαιτίας αυτής της σχεδιαζόμενης επένδυσης για κατασκευή υπόσκαφου τουριστικού συγκροτήματος στο Παλίγκρεμνο, στην ανατολική πλευρά της παραλίας του Πλακιά. Είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων και εκφράστηκαν μάλιστα με μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στις 15 Πέμπτου αυτού του μήνα ενάντια στα σχέδια καταστροφής ενός από τους σημαντικότερους γεωτόπους της Κρήτης. Να σημειωθεί πως προκειμένου να προχωρήσει η συγκεκριμένη τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα, η αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου αγνοήθηκε σκανδαλωδώς φωτογραφικά για λογαριασμό του επενδυτή από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής στην Αθήνα. Έτσι εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη κατασκευής υπόσκαφων κτιρίων, ανοίγοντας το δρόμο στους επιχειρηματίες όχι μόνο να ισοπεδώσουν τον Παλίγκρεμο, αλλά και να οικοδομήσουν πάνω σε 3 ενεργά ρήγματα, όπως επισημαίνεται σε γεωλογικές μελέτες και υπό την άμεση έκθεση σε κίνδυνο καταπτώσεων από τα ανάντι πρανή, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Η άδεια οικοδόμηση σε μέσο εκβιασμών και εξοδίκων εκδόθηκε, η άδεια για λογαριασμό του επενδυτή εκδόθηκε στο όνομα της ήπιας παρέμβασης, τη στιγμή που ακόμα και αυτό το αντιλαϊκό χωροταξικό πλαίσιο της περιφέρειας Κρήτης, αλλά και πλήθος μελετών των υπουργικών και υπουργικών αποφάσεων, καθορίζουν τη συγκεκριμένη περιοχή του Παλίγκρεμνου και της παραλίας ως αδόμητη για λόγους προστασίας τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Επίσης, παρά την επιστημονική τεκμηρίωση του Συλλόγου Αρχιτεκτών, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων φορέων, από το 2019, προκειμένου να κηρυχτεί ο Παλίγκρεμος ως προστατευόμενο τοπίο και φυσικό σχηματισμός μνημείο της φύσης, και παρά τις σχετικές προτάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση του καθεστώτος προστασίας της περιοχής, η διαδικασία αυτή δεν έχει υλοποιηθεί και έχει αγνοηθεί εδώ και χρόνια. Διότι εκτός από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που σφύριζαν και σφυρίζουν αδιάφορα, γιατί είναι μια υπόθεση από το 2016, δεν τωρινή, σφύριζαν και σφυρίζουν αδιάφορα, κάνοντας πλάτη στους επενδυτές, ευθύνες έχει και ο Δήμος βέβαια του Αγίου Βασιλείου, που παρά τις εκκλήσεις της λαϊκής εισπύρωσης από το 2020, από τα μέσα του 20, στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσει ο Δήμος στο χαρακτηρισμό, η πλειοψηφία αγρονηγόρασε. Μόνο τώρα, λίγες μέρες πριν και αφού ξεσηκώθηκε ο λαός της περιοχής, εδέησε η Δημοτική Αρχή του Αγίου Βασιλείου να πάρει απόφαση για τη σύναψη προγραμματική σύμβαση με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη σύνταξη μελέτης για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενο τοπίο. Εν τω μεταξύ, η πρόσφατη θετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου, πριν λίγες μέρες δηλαδή, που κάνει δεκτό το αίτημα του Δήμου για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, που απαγορεύει οποιαδήποτε εργασία επί της οδού που οδηγεί στο οικόπεδο πάνω στο οποίο θα ανεγερθεί ξενοδοχειακή μονάδα, βάζει μόνο ένα προσωρινό φρένο στο έγκλημα της καταστροφής του Παλίγκρεμου. Η παράδοσή του στους επενδυτές καταδεικνύει το γεγονός ότι ο σχεδιασμός με κριτήριο το κέρδος θυσιάζει και το περιβάλλον και συνολικά τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομιλών. Σας ρωτάμε και να κλείσω με αυτό, κύριε Υπουργέ. Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων του Δήμου Αγίου Βασιλείου? Δηλαδή, να ανακληθεί άμεσα η απαράδεκτη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπως και η άδεια οικοδόμησης για κατασκευή υπόσκαφου τουριστικού συγκροτήματος, και να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και της περιοχής με την κήρυξη του Παλίγκρεμνου από το Υπουργείο ως προστατευόμενο τοπίο μνημείο. Ευχαριστώ πολύ. Λάτε, κύριε Υπουργέ. Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με προσοχή τις παρατηρήσεις σας. Έχω διαβάσει και τα δημοσιεύματα, γιατί είναι πολλά το τελευταίο διάστημα, που αναφέρονται στην περιοχή του Παλίγκρεμνου, στο Ρέθυμνο.
Θέλω να βάλουμε σε τάξη όλα τα πράγματα και να αναφερθώ στο τι έχει εξελιχθεί, γιατί και πώς. Μιλάμε καταρχήν για ένα όμορφο τοπίο. Συμφωνούμε όλοι μας. Για το οποίο αυτό το τοπίο όμως, μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, δεν έχει υπάρξει και δεν έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη περιοχή, που να βάλει κανόνες αν και τι επιτρέπεται και με ποιους όρους. Έχει υπάρξει ένα αίτημα αδειοδότησης από την ΙΔΟΜ του Δήμου Ρεθύμνου για μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα 7 δωματίων 14 κλινών στη θέση που αναφέρεστε, για την οποία, όπως είπα, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να απαγορεύει αυτά τα οποία εξελίσσονται εκεί. Θα σας πω, ορίστε. Σωστά, αλλά η αρχαιολογία όμως έχει απαντήσει θετικά σε όλα τα θέματα που έθεσε ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης και τα νεότερα μνημεία, θα σας τα πω τώρα όλα. Ξεκίνησε λοιπόν ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, που ίσχυε τη στιγμή που εξεδόθηκε ο δομική άδεια, γιατί αν υπήρχε κάτι που απαγορευόταν, να είστε βέβαιος ότι θα είχε σταματήσει, δεν θα εκδίδεται. Πήρε τις εγκρίσεις, το δασαρχείο είναι από παλιά. Οι εγκρίσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι αρκετές και είναι από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, από την Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας και από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου. Άρα, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού και θέματα αρχαιοτήτων, έχει πάρει τις εγκρίσεις που όφιλε και του δόθηκαν. Στη συνέχεια, απαραίτητη έγκριση με την έννοια της γνωμοδότησης ήταν και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Αναφερθήκατε και οι δύο συνάδελφοι. Και λέτε ότι παρόλο που ομόφωνα το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ρεθύμνου ανέφερε ότι καταστρέφει το περιβάλλον κτλ., ήρθε το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το ΚΕΣΑ, ήρθε το ΚΕΣΑ όταν υπευλήθη το αίτημα όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο και είχε δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να προσφύγει και αποφάσισε το ΚΕΣΑ ύστερα από αρκετό διάστημα και μετά από δύο αναβολές και την τρίτη αποφασίστηκε ακριβώς για να εκτιμήσει τα πάντα και να λάβει υπόψη τα πάντα. Λέτε ότι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ρεθύμνου ήταν ομόφωνα αρνητικό. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το κάθε Συμβούλιο και το συγκεκριμένο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει ως αρμοδιότητα αποκλειστική και μόνο να τοποθετηθεί επί του θέματος που καλείται να αποφασίσει, όχι επί όλων. Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα που το καθένα από την πλευρά του αποφασίζει. Εδώ οφείλε να αποφασίσει επί της αρχιτεκτονικής μελέτης των σχεδίων. Αλλά αυτά που αναφέρονται, αν θα δείτε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ρεθύμνου, αναφέρονται γεωλογικά θέματα, μπορεί να υπάρχουν. Αναφέρονται επικινδυνότητα λόγω ρηγμάτων, μπορεί να υπάρχουν. Αναφέρεται θέματα κατακαιρνίσεων κλπ. Και ασφάλειας καταπτώσεων, μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής να τα κρίνει. Αυτό είναι αρμοδιότητα του στατικού, πέρα από την αρχιτεκτονική μελέτη, ο οποίος οφείλει να κάνει τη στατική μελέτη, να λάβει υπόψη και τα ρήγματα, να λάβει υπόψη και οποιαδήποτε άλλη επικινδυνότητα, ανάλογα με τη μελέτη που χρειάζεται να γίνει, για την άρση, εφόσον υφίσταται επικινδυνότητα, άρση επικινδυνότητας. Αλλά το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής αυτά αναφέρθηκε, πέραν της αρμοδιότητάς της. Ήρθε στο Συμβούλιο, το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, που ομόφωνα αποφάσισε, ασχολούμενο μόνο με την αρχιτεκτονική μελέτη, όχι με τα υπόλοιπα, δεν έχει αρμοδιότητα, και ομόφωνα αποφάσισε ότι είναι μια ήπια επέμβαση στην περιοχή της συγκεκριμένη. Ήρθε ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Ελλάδας. Και αυτά είναι γραπτά. Που ο ίδιος ο Σύλλογος αναφέρει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Ρεθύμνου ήταν εκτός αρμοδιότητας. Στα πλαίσια που αναφέρθηκα πριν. Εκδόθηκε λοιπόν και η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια υπευλήθη για άδεια στην ΕΔΟΜ. Και εξεδόθη η άδεια, αφού μάζεψε όλες τις άλλες εγκρίσεις που είναι απαραίτητες για να εκδοθεί η άδεια.
Διαβάζω τώρα για το δρόμο που αναφέρατε, που οδηγεί στην έκθεση αυτή. Δεν γνωρίζω θέματα που αφορούν στην έκδοση οικονομικής άδειας. Η αρμόδια εδόμη έχει την ευθύνη να ελέγξει και να ξαναελέγξει, αν θέλει, αν υπάρχουν στοιχεία καινούργια τα οποία επηρεάζουν την νομιμότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας. Αλλά μόνο η ΙΔΟΜ, μόνο ο φορέας που την εξέδωσε. Και επειδή αναφέρθηκε πριν και για την απόφαση του και σας ξέρετε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας στην προσφυγή που έγινε κατά της απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής που είναι γνωμοδοτικό όργανο, απάντησε ότι δεν μπορεί να πάρει απόφαση επί γνωμοδότησης. Η οικοδομική άδεια είναι όμως διοικητική πράξη και θα μπορούσε να κινηθεί, αν κάποιος ήθελε, σε ό,τι αφορά την νομιμότητα της οικοδομικής άδειας. Αντίθεται θέμα νομιμότητας. Αυτά τα αναφέρω και επειδή αναφερθήκατε και σε θέματα σχεδιασμών, κανένας σχεδιασμός μέχρι σήμερα δεν προβλέπει απαγόρευση αυτών που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Το αν υπήρχε δυνατότητα και τι θα έπρεπε να έχει γίνει, θα τα πούμε όλα στην πορεία. Είπα, θα σας απαντήσω σε όλα. Και σε ό,τι αφορά το ΣΧΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας, του πρώην Δήμου, που αναφερθήκατε πριν, θέλω να σας πω ότι το 2020, όταν υπευλήθη από την Εταιρεία Φυσικού Περιβάλλοντος προς τον αρμόδιο Υπουργό να κινηθεί διαδικασία προστασίας, και απαντήθηκε το έγγραφο αυτό, θα σας τα πω τώρα όλα, δόθηκε η δυνατότητα, αναγράφεται μέσα στο έγγραφο αυτό, ότι, θα σας διαβάσω επιλέξει, είναι από την Ελληνική Εταιρεία, 13 Μαρτίου του 20. Αναγράφεται ότι, για τους παραπάνω λόγους, στην από 2015 ολοκληρωμένη παρένθεση Β2 στάδιο πρόταση, πλην όμως μη εγκεκριμένη μελέτη ΣΧΟΑΠ Φίνικα νυν Δήμου Αγίου Βασιλείου, το 2015 λέει ότι είχε υποβληθεί η Β2 φάση που προέβλεπε όρους, αλλά δεν ήταν εγκεκριμένη. Δεν είναι εγκεκριμένη ούτε με σήμερα, μέχρι σήμερα, 7 χρόνια μετά. Και αν δεν υπάρχει εγκεκριμένος σχεδιασμός, δεν ισχύει. Προτάσεις υπάρχουν πολλές. Διαχρονικά πάμπολες, αλλά θεσμική ισχύ και ισχύ ασφάλειας δικαίου όταν είναι εγκεκριμένη. Άρα δεν υπήρξε σχεδιασμός για να μπορέσει να βάλει τάξη κανόνες και όρους για να αποφύγουν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και να προστατευτεί η περιοχή. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα αυτός ο σχεδιασμός. Ούτε προστασία. Δεν είναι προστατευόμενη περιοχή. Και δεν είναι στην αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης της Κρήτης αυτός ο χώρος. Όμορφο σαν τοπίο, σέβομαι το χώρο, σέβομαι τις ιδιαιτερότητες, σέβομαι τους προβληματισμούς, αλλά υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο που οφείλουμε να ακολουθούμε. Αυτό για να είμαστε όλοι συγκεκριμένοι, γιατί εξελίχθηκε αυτό που εξελίχθηκε. Και ένα άλλο θέμα, και θα σταματήσω εδώ, θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία μου, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, να αναφερθώ στο πώς μπορεί, αν θέλει κάποιος, να προστατεύσει την περιοχή του ή να βάλει κανόνες και όρους, όχι εκ των υστέρων, όχι καθυστερημένα, όχι γιατί είδαμε κάτι να φτιάχνεται και δεν λάβαμε τα μέτρα μας την ώρα που έπρεπε, γιατί δεν μπορούμε να ερχόμαστε εκ των υστέρων να καλύπτουμε κενά, γιατί τίθεται και θέματα ασφάλειας και νομικά ζητήματα και διεκδικήσεις. Θα τοποθετηθώ και δεσμεύομαι από τώρα, πολύ συγκεκριμένα, δεν θα αφήσω τίποτα αναπάντητο, και στο ερώτημα που τέθηκε το 2020 και απαντήθηκε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, και για το αν υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού ως προστατευόμενου χώρου, και σε ό,τι αφορά την αναστολή έκδοση οικοδομικών αδειών, διότι και τα δυο για να γίνουν πρέπει να προηγηθούν κινήσεις από την περιφέρεια, θα τα πω όλα αυτά και από την πλευρά του Δήμου, και θα είμαι συγκεκριμένος να καλύψω και αυτό το κομμάτι σε ό,τι αφορά την έλλειψη σχεδιασμού για να μπουν κανόνες
τους οποίους οφείλει να τηρήσει ο οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει οπουδήποτε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Σιντιχάκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν μας εκπλήσει η τοποθέτησή σας. Ήταν μία τοποθέτηση ως τοποθέτηση εντολοδόχου για λογαριασμό του επενδυτή. Και είναι πολύ ήπιος ο χαρακτηρισμός. Από τη στιγμή που ανεβήκατε στο βήμα μέχρι που κατεβήκατε, προσπαθήσατε, επιχειρήσατε να επιχειρηματολογήσετε για λογαριασμό του επενδυτή. Δηλαδή, αυτά που λέει ο επενδυτής, αυτά μας είπατε εδώ μέσα. Ας έχουν γνώση οι φύλακες. Ας έχει γνώση ο λαός της περιοχής για τη στάση σας. Σέβεστε, λέτε, την περιοχή. Μεγαλύτερη αξία έχουν οι αρχές σας. Όχι η προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή το δίκαιο του ισχυρού. Την ανάπτυξη των λίγων σε βάρος των πολλών, που καταστρέφει το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. Γιατί αυτή είναι η ανάπτυξή σας, η καπιταλιστική ανάπτυξη. Έτσι εξηγείται και η αδιαφορία, οι εγκληματικές ευθύνες και της δικής σας κυβέρνησης και της προηγούμενης κυβέρνησης που δείχνει ότι ταυτίζεστε ακριβώς στον ίδιο δρόμο, δηλαδή σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης που εξηγήσατε πριν από λίγο για λογαριασμό του επενδυτή, που δεν προχωρήσατε όσο οφείλατε στο χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενο τοπίο και φυσικού σχηματισμού. Τώρα βέβαια τσακώνεστε κάτω στην Κρήτη, η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μαλώνετε σε ξένα χερώνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τα λέω όλα αυτά διότι πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος, έχετε κάνει κόσκινο την περιβαλλοντική νομοθεσία προς χάριν αυτής της ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης δήθεν. Πέστε μου τι σχέση έχει τώρα με την πράσινη ανάπτυξη όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Με τις πράσινες business, τις ήπιες δήθεν παρεμβάσεις, τις οικιστικές πυκνώσεις και πάει λέγοντας. Έχετε αποχαρακτηρίσει χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων. Δρομολογήσατε τη σύνταξη δασικών χαρτών όχι για να προστατεύσετε το πολύπαθο δασικό πλούτο της χώρας, αλλά για να εξωστρακίσετε το λαό και να προσφέρετε στο πιάτο τον ΑΠΕ των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και βέβαια σε αυτό το παιχνίδι έπαιξαν και οι τοπικές αρχές. Έτσι, επιρρύπτοντας ο ένας ευθύνη στον άλλον. Και εδώ το κάνατε. Προς την περιφέρεια κτλ. Βέβαια, όλοι σας έχετε το μαχαίρι και το πεπόνι. Όλο το χρόνο και όλα τα μέσα, τουλάχιστον από το 19, δεν σας λέω από το 16, τουλάχιστον από το 19, που θα μπορούσε να έχει αποτραπεί αυτή η καταστροφή. Και εδώ ταυτίζεστε. Είπα στην προεκλογία μου ότι θα μπορούσε από το 2016 να μπει φρένο στις βλέψεις της επένδυσης. Το Υπουργείο Πολιτισμού τότε, σας ενδιαφέρει αυτό, τότε σε έγγραφό του επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στην ιδιοκτήτρια του οικοπαίδου, άφηνε ανοιχτό παράθυρο για το ενδεχόμενο οικοδόμησης ξενοδοχειακής μονάδας με τα γνωστά εάν και εφόσον, αν βρεθούν αρχαιότητες, θα εξαρτηθεί η παραιτέρω πορεία του έργου. Αυτά τα γνωστά που λένε όλες οι κυβερνήσεις. Ξέχασε όμως τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξεχάσατε και εσείς σήμερα από βήματος και το θέσατε δύο φορές ως ερώτημα προς εμένα, ότι υπάρχει υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 1242 του 1973, κύριε Υπουργέ, που χαρακτηρίζει την περιοχή πλακιά, τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και χρήση ειδικής κρατικής προστασίας. Το ξέρετε? Ψάξτε τον. Ή δεν τον ψάχνετε? Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση σας δίνει την πάσα τώρα εσάς, όπως φαίνεται από το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού της δικής σας κυβέρνησης, γιατί εμπλέκεται και το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτό το παιχνιδάκι, και του 19 έγγραφο, και του 20 και του 21, που δίνει το πράσινο φως για την επένδυση. Και μάλιστα επιλέξει, λέει, ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την επένδυση. Ότι η ιδιοκτησία στην οποία θα γίνει η επένδυση δεν είναι εντός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου. Δηλαδή, αυτά τα οποία μας είπατε εδώ πέρα. Και ζητάτε, εν πάση περιπτώσει, και τα αρέστα. Προχθές το θέσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα. Καλά, η δική σας παράταξη, αλλά και η υπόλοιπη, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έστρεψαν δια του αραβόνος. Δια της άγνοιας έστρεψαν. Ή μίλησαν για ήπια ανάπτυξη. Για ήπια επένδυση, για να δικαιολογήσουν προφανώς τα αδικαιολόγητα. Και το λέω αυτό διότι τι θα πει ήπιας επένδυσης
η προτινόμενη ανάπτυξη θα απαιτήσει σημαντικές εξκαθές, έτσι δεν είναι, που θα καταστήσουν αδύνατη την αποκατάσταση του εδάφους. Σημαντικές απαραίτητες για την προφύλαξη και ασφάλεια των χρηστών στο έντονο γεωμορφολογικά και κλιματικά τοπίο, που θα χρειαστούν σημαντικά μέτρα αντιστήριξης. Ποια ήπια λοιπόν επένδυση, για ποια ήπια και για ποια μικρή μονάδα, αυτό το μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, πού το βρήκατε, μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, πού το βρήκατε αυτό. Δεύτερον, η Υπηρεσία Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του δικού σας Υπουργείου, από τον Απρίλιο του 20, ξεκάθαρα αναφέρει σε έγγραφό της, υπηρεσία δική σας, της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος, ότι η πράξη χαρακτηρισμού ως προστατευόμενη περιοχή είναι δυνατή με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, τη γνώμη του Περιφερειάρχη και την υποβολή ειδικής έκθεσης που να τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του προστατευόμενου αντικειμένου. Επίσης, στο ίδιο έγγραφο, το δικό σας, ότι είναι δυνατή μια απόφαση του Υπουργού για την αναστολή χορήγησης άδειας, οικοδομικής άδειας και εργασίας στην περιοχή, αφού προηγηθεί η έναρξη εκπόνησης μελέτης και υποβληθεί σχετικό αίτημα από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εν τούτης, τέτοιο αίτημα φυσικά δεν υποβλήθηκε ποτέ. Δίνοντας το χρόνο, αυτό θέλατε να πετύχετε, να δώσετε χρόνο. Δηλαδή, ουσιαστικά διαφορήσετε για ένα έγγραφο της υπηρεσίας του Υπουργείου σας. Γιατί? Για να δώσετε χρόνο στον ιδιώτη επενδυτή να ξετρέξει την έκδοση οικοδομικής άδειας για την επένδυση. Αδιαφορήσατε. Συνειδητά αδιαφορήσατε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έτρεξε ο επενδυτής, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του οικοπαίδου, να στείλει εξώδικο στους υπαλλήλους των υπηρεσιών δόμησης του Δήμου Ρεθύμνου, γιατί καθυστερούσαν την έκδοση της άδειας. Την έκδοση γι' αυτό. Να λοιπόν οι ένοχοι ποιοι είναι που τσακώνονται σήμερα σε ξένο αχαιρώνα. Εσείς ευθύνεστε και παίζετε το παιχνίδι του επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση και κλείνοντας εδώ, υπηρετείτε την ανάπτυξη για τους λίγους. Θεωρούμε όμως ότι ποτέ δεν είναι αργά. Θα ανατραπεί το σκεπτικό σας. Θα ανατραπεί ο σχεδιασμός του επενδυτή, του μεγαλοεπιχειρηματία και της κυβέρνησης και όλων όσων απεργάζονται την καταστροφή του περιβάλλοντος και της περιοχής του Πλακιά. Δεν θα το επιτρέψουμε και οι κάτοικοι πριν απ' όλα θα είναι σε επαγρύπνηση έτσι ώστε αυτή η επένδυση να πάει στο καλάθι των αχρήστων. Ευχαριστώ.